Με λαμπρότητα και βαθιά κατάνοιξη, οι κάτοικοι της Νιγρήτας τιμούν τον προστάτη του στον Άγιο Γεώργιο. Το απόγευμα της Κυριακής τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός, ενώ για πρώτη φορά η περιφορά πραγματοποιήθηκε συνοδεία αλόγων. Αφιέρωσαν τη ζωή τους, θυσίασαν τη ζωή τους χάρη της αλήθειας της Αναστάσεως. Ο Άγιος Γεώργιος έζησε 2 περίπου αιώνες μετά τον Χριστό. Πίστεψε όμως τόσο πολύ σε αυτόν τον σκοπό για τον οποίο μαρτύρησαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι αυτόπτες και αυτοί του Χριστού. Οι μάρτυρες, οι προηγούμενοι από αυτόν τον πρώτον χριστιανικό χρόνο, πίστεψαν τόσο πολύ στην Ανάσταση του Χριστού, όλοι αυτοί που αποφάσισαν να θυσιάσουν τη ζωή τους στο Θεό. Αποφάσισαν να χαλαλήσουν, να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η απάντηση στο μυστήριο του θανάτου. Οπότε, ο άνθρωπος ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του στο Θεό και θυσιάζει τη ζωή του χάρη της Αναστάσεως είναι βέβαιος, είναι σίγουρος ότι η Ανάσταση του Χριστού όχι μονάχα σηματοδοτεί αλλά είναι επί της ουσίας και η δική του Ανάσταση. Η περιφορά της εικόνας του Αγίου πραγματοποιήθηκε στους κεντρικούς δρόμους Νιγρήτας, όπου μπροστά πήγαινα τάλογα με τους αναβάτες τους να κρατούν λάβαρα και σημαίες και να ακολουθούν πεζοί. Η εικόνα του Αγίου που την κρατούσαν νέοι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές, καθώς και πλήθος κόσμου. Χρόνια πολλά και ευχές σε όλο τον κόσμο, να είναι γερός και δυνατός όλος ο κόσμος. Πολύ κόσμο έχει στην περιφορά. Ναι, κάθε χρόνο όταν γίνεται η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, σαν προστάτης της πόλης μας, όλος ο κόσμος το πλαισιώνει και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι που γίνεται αυτό το πράγμα στην πόλη μας. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και μια ιδιαίτερη περιφορά σήμερα. Μεγάλος Άγιος ο Γεώργιος, παντού πιστεύω γίνεται ανάλογες τιμές. Το που δίδουν. Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου ήταν ασφυκτικά γεμάτος και κατά τη διάρκεια του εσπερινού.